εκτελεστεί ή περίμεναν την εκτέλεσή τους. Χιλιάδες βρίσκονταν στη Μακρόνησο και στις φυλακές. Έχει γεμίσει στρατιωτικά αεροδρόμια και βάσεις. Ο υπεριαλισμός ενίσχυε τη θέση του εναντίον του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Το ελληνικό κεφάλαιο ενίσχυε τη δική του θέση στο υπεριαλιστικό σύστημα. Εκλέγοντας 10 βουλευτές,
Αρνήθηκε ωστόσο πρόταση του ΚΚΕ να ανακηρυχθεί βουλευτής ο Μπελογιάννης και να παρεμποδιστεί η θανατική ποινή. Από εκείνες τις εκλογές προέκυψε η κυβέρνηση Πλαστήρα. Ήταν Αμερικανόφιλος και ικανός να εξαπατήσει το λαό. Άλλωστε, προεκλογική του δέσμευση ήταν η κατάργηση των στρατοδικείων. Ο λαός έτρεφε ελπίδες που γρήγορα διαψεύστηκαν. Το 1951 ξεκίνησε η δίκη του Μπελογιάννη και 92 συντρόφων του στο έκτακτο στρατοδικείο που βρίσκονταν στην οδό Σαντα Ρόζα. Όλοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία της παραβίασης του νόμου 509. Ο 509 προέβλεπε την ποινή του θανάτου σε όσους διέδιδαν κομμουνιστικές ιδέες. Ήρθε στην Ελλάδα για να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΚΚΕ. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν τον αγώνα για ψωμί και ελευθερίες, έτσι δεν είναι, ρώτησε ο Μπελογιάννης. Ναι, απάντησε ο κατήγορος. Αυτός ο αγώνας είναι συνωμοσία κατά της Ελλάδας. Όχι, απάντησε ο κατήγορος. Πώς ξέρετε πως οι κρατούμενοι είναι κομμουνιστές, ρωτήθηκε άλλος μάρτυρας κατηγορίας. Μα αφού είναι κρατούμενοι, απάντησε εκείνος. Ήταν φανερό πως δικάζονται για τις ιδέες του. Τους συγκατηγορούμενους μου εξέφρασαν την απορία γιατί βρίσκονται εδώ, είπε ο Μπελογιάννης στην απολογία του. Εγώ τέτοια απορία δεν εκφράζω. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και για αυτή την ιδιότητα δικάζομαι. Στο πρόσωπό μου δικάζεται η πολιτική του ΚΚΕ. Στις 16 Νοέμβρη 1951 καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με 12 κατηγορούμενους. Η απόφαση ξεσήκωσε παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας. Η κυβέρνηση Πλαστήρα εξαναγκάστηκε να δηλώσει πως δεν θα γίνουν οι εκτελέσεις. Χρειαζόταν μια κατηγορία που δεν θα αφορούσε άμεσα τις ιδέες. Να τους απαγγέλλεται η κατηγορία της κατασκοπίας, έλεγε ο υπουργός Ρέντης από το καλοκαίρι του 1950. Με αυτόν τον τρόπο θα εκτελούσαν ανενόχλητοι τους κομμουνιστές. Ποιος θα τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, έλεγε μεγάλος εκδότης της εποχής. Θα απομόνωναν σαν κόμμα κατασκόπων το ΚΚΕ από το λαό. Θα επιχειρούσαν να συντρίψουν το ταξικό μέτωπο της ανατροπής. Θα διατηρούνταν η εντύπωση μιας πολυκομματικής δημοκρατίας, στην οποία δεν χωρούσε ένα κόμμα κατασκόπων. Οποιαδήποτε σχέση μαζί του θα επέσυρε την ποινή του θανάτου. Θα σκορπούσαν τον τρόμο. Αυτή η κατηγορία θα αναιρούσε χωρίς κόστος και τη δέσμευση του Πλαστήρα για τερματισμό των εκτελέσεων. Το σκηνικό στήθηκε την ίδια μέρα που εκδόθηκαν οι θανατικές καταδίκες. Η αστυνομία εισέβαλε σε δύο σπίτια όπου υπήρχαν ασύρματοι του ΚΚΕ, σε μια βίλα στην οδό Αρτέμιδος στη Λιβύη.